Παιδιά, πώς σας φαίνεται, είναι ίσιο? Διάνα, πιο αριστερά. Όχι, και τη Διάνα, πιο δεξιά. Κορίτσια, αριστερά ή δεξιά? Διάνα, είχαμε πιο κοντά στο γράμμα νι. Οκ, Μάγια, κοντά στο γράμμα νι. Κάπως άσχημο. Υπάρχει λίγο κενό δίπλα στο lady. Τα πάρει, μ' αρέσει τόσο πολύ, είναι τέλειο. Μ' αρέσει, θα βάλεις και καρδούλα δίπλα στο κενό. Ορίστε, να έκοψα. Οκ, δώσε μου. Lady Bunny, τώρα το δωμάτιό μας είναι ακόμα πιο τέλειο. Wow. Με τα γράμματα, κορίτσια, θέλετε να γίνετε σαν και εμένα? Ελάτε, ομολογήστε. Μασκότ, μην γίνεσαι ψωνάρα. Είμαστε όλοι μπάνι και είμαστε φωτοτές. Να πάρει, κορίτσια, μ' αρέσει τόσο πολύ τώρα το δωμάτιό μας. Ας βγάλουμε μια selfie. Να βγάλουμε. Cheers. Να πάρει, κορίτσια, κοιτάξτε. Μ' αρέσει τόσο πολύ αυτή η φωτογραφία. Νομίζω ότι θα πάρουμε 1 εκατομμύριο likes. Κίτη, τι έπαθες? Νομίζω πήγε λίγη γούνα στη μύτη μου. Όχι, Κίτη, πώς χρειάζεσαι αποτρίχωση στη μύτη σου? Τι? Απλά θα πάρεις μια μπατονέτα, θα τη βάλεις μέσα στο κέρι και μετά η μύτη σου θα είναι ελεύθερη, αυτό είναι όλο. Wow, τα κορίτσια έχουν τρίχε στη μύτη τους. Οχο. Μασκότ, βασικά είναι okay αυτό. Οι τρίχες της μύτης μας προστατεύουν από τη σκόνη. Να κάνουμε ένα live τώρα να δείξουμε σε όλους το υπέροχο δωμάτιό μας. Ναι, αμέ. Παιδιά, γεια σας. Είμαστε live στο Lady Bunny. Κοιτάξτε πόσο ωραία έχουμε διακοσμήσει τον τοίχο μας με ωραία γράμματα, fluffy. Σας αρέσει αυτό? Εμάς μας αρέσει πολύ. Τα κορίτσια θέλουν να γίνουν χνουδωτές σαν και εμένα. Μασκότ, ηρέμησε λιγάκι. Χνουδωτές. Κορίτσια, η Bunny κάνουν live τώρα. Τι? Παιδιά, είμαστε live στο Lady Bunny. Κοιτάξτε πόσο κουλό έχουμε διακοσμήσει τον τοίχο μας από πίσω. Δεν είναι τέλειο? Είναι τόσο δημιουργικό. Ναι, πάρα πολύ δημιουργικό. Γράμματα στον τοίχο. Μαξανθούλα, είναι πάρα πολύ cool και εμείς έχουμε μια παλιμωδίτικα φίσα. Είμαστε εμείς παλιμωδίτισες. Αναγκατάτε τον εαυτό σας, Frogs. Αυτές από πού ξεφύτρωσαν τώρα? Αφού έχετε τον εαυτό σας σε αφίσα στον τοίχο, τότε ναι, είστε παλιμωδίτισες. Βασικά, μιλούσαμε για την αφίσα, όχι για εσάς, ποδοσφαιριστρίες. Ακούστε, Frogs, είστε πάρα πολύ ενοχλητικές τελευταία, εντάξει. Αν τολμήσετε να ξαναμιλήσετε για εμάς. Δεν θα μιλήσουμε για εμείς για εσάς, καταλάβατε? Ακούστε, ποδοσφαιρίστρες, πάτε όπου πηγαίνατε. Είστε πάρα πολύ χαζές. Βλέπαμε ένα live εδώ πέρα που κάνουν οι μπάνις με χαζά γράμματα. Ζήλια λέγεται αυτό. Δεν ζηλέψαμε. Όχι, δεν ζηλέψαμε, αλλά πρέπει να κάνουμε κάτι στον τοίχο μας. Μπορούμε να γράψουμε Frogs. Ναι, πάρε, αυτές οι Frogs έχουν ξεφύγει τελείως. Εσείς δεν έχετε καμία αξία, ποδοσφαιρίστριες. Κορίτσια, πρέπει να παραγγείλουμε διαμαντάκια να στολίσουμε τον τοίχο. Μεγάλα ή μικρά? Μεγάλα, να φαίνονται ξεκάθαρα ότι λέμε Frogs. Θα το κολλήσουμε εδώ πέρα και θα ανάψουμε πράσινο φως. Και θα λάμψει όλο το δωμάτιο με πράσινο φως. Τέλεια! Είσαι υπέροχη, Ξανθούλα. Μπασκετμπολίστες, πώς μπήκατε εδώ μέσα? Εσείς που ζείτε στο μπλε σπίτι δεν επιτρέπετε να είστε εδώ? Ειδικά τώρα που είναι νύχτα. Είδα μου περνούσατε καλά στο live και είπαμε να έρθουμε κι εμείς. Και γλιστρήσαμε το μέσα θόρυβα. Διάνα, το δωμάτιο είναι τέλειο. Και βασικά σου πήρα και λαστιγάκια με αυτιά, κοίτα. Ρε παιδιά, έρθατε μετά την προπόνηση. Δεν μυρίζετε και τόσο ευχάριστα. Μασκότ, είστε σμαγκές και εσύ από το μπλε σπίτι είσαι. Κορίτσια, να πάρει, είχαμε προπόνηση και ίδρωσα κι εγώ μέσα στη στόλη. Κορίτσια, είστε τόσο δημιουργικές. Θα μπορούσατε να κάνετε κάτι και στο δικό μας το σπίτι. Είναι τόσο βαρετά τα χρώματα και η κατάσταση εκεί μέσα. Θέλουμε κι εμείς ένα ωραίο χώρο όπως εδώ πέρα. Και χνουδωτά πράγματα. Αγόρια, πρέπει να βάλετε το μυαλό σας να λειτουργήσει. Εμείς θέλαμε να κάνουμε μια αλλαγή, οπότε το κάναμε αυτό. Είσαι σαματάρι. Έλατε, κορίτσια, μας κορυδεύετε. Εμείς δεν είμαστε κορίτσια, είμαστε αγόρια. Και δεν έχουμε πολύ φαντασία. Καλά, εδώ μέσα είναι πάρα πολύ cool. Θέλω πραγματικά σήμερα να κοιμηθώ εδώ μέσα. Ω, κορίτσια, πείτε κάτι σε αυτούς τους χάζους εδώ πέρα. Μασκετμπολίστες, δεν θα το περάσετε εδώ τη νύχτα. Είναι κοριτσίστικο δωμάτιο αυτό. Μα η μασκότ κοιμάται. Ρε, βασικά, ναι. Ρε, παιδιά, πλάκα μου κάνετε. Μια βραδιά ήταν και κοιμήθηκα έξω από την πόρτα. Ναι, το θυμάμαι αυτό. Και αυτό έγινε γιατί οι μασκετμπολίστες δεν αφήνανε τη μασκότ να μπει στο δωμάτιο των αγοριών. Διάνα, τελικά σε ενδιαφέρουν καθόλου τα αυτάκια? Ή δεν σ' αρέσει καθόλου το δώρο μου? Ευχαριστώ πολύ, Σμάλ, είναι πολύ γλυκούλικα. Με το που βγάλαμε το live, ήρθαν αμέσως οι μπασκετμπολίστες εδώ πέρα. Έχω πάθει σοκ, ήρθαν αμέσως. Αυτοί είναι οι μπασκετμπολίστες, ξετρυπώνουν από παντού. Ακούσαμε τα πάντα, κορίτσια. Ε, ναι, το μαντέψατε, φτάσαμε εδώ μέσα μια τρύπα. Την τρύπα που μπαίνει το σκυλάκι. Ναι, αγόρια, το να μπείτε από την τρύπα από το σκυλάκι είναι πολύ αστείο. Και τι σκυλιά φαντάζεστε να είσαστε, ε? Σκαρφάλωσα εδώ πέρα μέσα από μια τρύπα και έκανα το pitbull. Wow, wow, wow. Και εγώ σκαρφάλωσα μέσα από μια τρύπα. Νόμιζα πως ήμουν ένα μικρό τεριέ. Wow, wow. Και εγώ είμαι ένα μπάντλ. Και εγώ ένας κινέζικος λοφιοφόρος. Να πάρει μπασκετμπολίστες, είστε πολύ γελοί, αλλά είστε και αστείοι. Εντάξει, μπασκετμπολίστες, αν μας φτιάξετε τη διάθεση, μπορείτε να καθίσετε λίγο ακόμα εδώ.
Κι εγώ θα ήθελα να σκαρβαλώσω αυτήν την τρύπα, αλλά δεν πες να το έκανα γιατί θα στούμπωνε όχι το τόσο μου πάθος. Ναι, και θα κολούσε η φουντωτή ουρά μας. Τότε προτείνω να παίξουμε ένα παιχνίδι, ναι ή όχι, ερώτηση-απάντηση. Διάλεξε ένα δάχτυλο. Οκ, θα παίξουμε το παιχνίδι, ναι ή όχι. Λοιπόν, παιδιά, οι ερωτήσεις θα είναι πολύ σοβαρές. Ερωτήσεις είναι λίγο. Είμαστε έτοιμοι. Ποιος είναι εκεί? Ωραία, μπορώ να μπω? Δεν είπαμε ναι, αλλά μπήκατε ήδη από ό,τι φαίνεται. Τι έγινε, Τζιτζι Φρίδα? Η Τζιτζι μου ζέγγισε το μέτωπο. Να, εδώ είναι η μπάλα, αλλά κατά λάθος. Αλλά είναι πάρα πολύ βαριά. Και λοιπόν... Σε όλου συμβαίνει. Μου έκανε ένα τεράστιο καρούμπαλι στο κεφάλι. Ωραία, πρέπει να τον βοηθήσετε. Δώστε του μία κρύα κομπρέσα. Τζιτζι, δεν μπορείς να το κάνεις μόνη σου. Βασικά είναι δικό σου αγόρι, πρέπει να τον προσέχεις εσύ. Κορίτσια, έχω πάθει σοκ. Τι φοράτε αυτά τα πράγματα? Πρέπει να το βοηθήσετε τώρα, το Φρεδά μου. Ποιος είναι πάλι τώρα. Λίλα, Γιάννα, έχουμε ένα πρόβλημα. Χάσαμε τα κλειδιά για τις χειροπέδες μας. Και γιατί έχετε χειροπέδες εσείς? Κάναμε έναν όρκο ότι θα είμαστε για πάντα ένας μαζί με τον άλλον. Και εγώ πρέπει να πάω στο μπάνιο. Δώστε μας το κλειδί. Παιδιά, λέτε να έχουμε 100 κλειδιά της κάθε χειροπέδες? Να πάτε στο δάσκαλο Μάικ, μπορεί να σας βοηθήσει με κάτι. Μπορεί να κόψει, ας πούμε, την αλυσίδα. Εντάξει, και εσείς τι κάθεστε εδώ πέρα? Δεν σας αξίζει καν να φοράτε χειροπέδες εσείς. Πρέπει να πάμε να φύγουμε, θα πάρω αλλού κομπρέσα. Αυτό η Λέλα και η Γιάννα δεν είναι ικανές για τίποτα. Πάμε. Δεν κατάλαβα κάτι. Είναι βράδυ τώρα. Θα έπρεπε όλοι να κοιμούνται και όλοι έχουν περιπέτειες. Αυτό πάντως χρειάζεται. Τζίτζι πέταξε την μπάλα στο Φρυδά. Και δες και την Τζούλη με τον Τόμας. Έχουν χειροπέδες στα χέρια τους. Αιώνια αγάπη. Μα τι χαζομάρες λένε. Παιδιά, λοιπόν, σας βοήθησαν. Όχι, είναι άθλιες. Δεν θέλουν να βοηθήσουν καθόλου. Κορίτσια, βοηθήστε μας να βρούμε το κλειδί. Και εγώ δεν έχω άλλο, θα κατουριθώ. Μα πώς να βοηθήσουμε? Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται εδώ χαμένοι, γιατί δεν κοιμάστε? Ω, Κουτσάμπι, σας χρειαζόμαστε. Κοιτάξτε, ο Φρεδάς έχει καρούμπαλο. Κουτσάμπι, έχουμε πρόβλημα. Ζητήσανε βοήθεια τη Γιάννα και τη Λέιλα. Και αυτές τους έδιωξαν μακριά. Τι εννοείται σας έδιωξαν? Πρέπει να δίνουν βοήθεια σε όλο το σπίτι. Είναι ερυθρός σταυρός. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, αυτό είναι. Η Κουτσάμπι θα τις καρονίσει. Πήρε ένα καινούριο lip gloss. Φανταχτερά τα χείλη μου μετά από αυτό. Γιάννα, εγώ πήρα ένα καταπληκτικό highlighter. Θα σε αφήσω να το βάλεις κι εσύ, εντάξει? Κορίτσια, και είναι το πρόβλημα, γιατί δεν βοηθάτε τον κόσμο? Παραπονέθηκαν. Α, Φρεδά, γέλα εδώ, θα σου βάλω μια κρύα κομπρέσα τώρα. Τζούλη, Τόμας, θα σας βρω το κλειδί για τις χειροπέδες τώρα αμέσως. Κορίτσια, αν ανακαλύψω ότι δεν κάνετε τη δουλειά σας σωστά, θα χάσετε τα κόκκινα καπελάκια σας και δεν θα είστε διαχειριστείς. Να προσέχετε λίγο, κορίτσια. Καταλάβαμε, Κουτσάμπι. Δεν πρόκειται να ξαναγίνει. Πάει να το έπρεπε να είναι καλά. Γεια σου, πίτσα. Γεια. Αγόρια, τι κάνετε εδώ πέρα? Δεν μένετε στο μπλε σπίτι? Ρε παιδιά, κλείσε την πόρτα. Πίτσα, ήρθαμε από το σπίτι ειδικά για σένα. Ναι, πεινάμε πάρα πολύ. Δεν έχουμε σένα πίτσα στο σπίτι που μαγειρεύεις τόσο ωραία. Μήπως θα μπορείς να μας κάνεις κάτι νόστιμο να φάμε? Παιδιά, μα τι λέτε, έχουν φάει όλοι ήδη. Είναι πάρα πολύ αργά. Πίτσα, το ξέρουμε. Μπορείς να μαγειρεύεις κάτι? Με το έχει κουζίνα. Σε παρακαλούμε. Μα γιατί φωνάζετε έτσι? Λέει, λοιπόν, πάρτε αυτά τα μπισκότα και πάτε στο μπλε σπίτι. Είσαι σοβαρή τώρα, μπισκότα? Είσαι που χώρισα από την τρύπα του σκύλου και κόλλησε και στο λίμου και ο ντύμα με έσπρωχνε. Καλά, μόνο μπισκότα θα φάμε. Ξέρετε κάτι, παιδιά, αν φάτε εδώ πέρα δεν πρόκειται να γυρίσετε ποτέ πίσω και δάσκαλο Μάικ θα φωνάζει. Κάκα. Έδωσε μας κάτι και θα το πάρουμε μαζί μας στο σπίτι. Ναι, δώσε μας πίτσα και μακαρόνια με τυρί. Από εδώ δεν παίζει να φύγουμε χωρίς φαγητό. Σας έχω βαρεθεί πια. Εντάξει, περιμένετε 15 λεπτά. Κρυφτείτε εδώ μέσα. Να μαγειρέψω πίτσα και μακαρόνια με τυρί για το δάσκαλο Μάικ. Αλλιώς θα παραποναωθούν στο δάσκαλο Μάικ. Καλά, δεν είμαι καρφή. Λοιπόν, παιδιά, ερωτήσεις για όλους σας εκτός από τον Smile. Έχετε φανταστεί ποτέ να με φιλάτε? Ναι. Αλήθεια, θέλετε να με φιλήσετε δηλαδή? Διάννα, τι άλλο μου μένει να κάνω? Μόνο στη φαντασία μου, αφού βγαίνεις με το Smiley. Ρε μικρέ, σταμάτα να φαντάζεσαι ότι φιλάς τη Διάννα. Εσύ τι έγινε, Ρωμαίο? Smiley ήταν πολύ καιρό πριν, αφού το ξέρεις. Εντάξει, δεν με νοιάζει, Κίτι. Εγώ θα ρωτήσω ερώτηση τώρα. Κίτι, ρώτα αυτό που σου είπα στο αυτή, εντάξει? Ναι, ναι. Αγόρια, λοιπόν, παραδεχτείτε το. Έχετε κάνει ποτέ πιπί στα αποθητήρια των κοριτσιών, ναι? Ναι. Κι εγώ, αλλά έγινε πολύ κατά λάθος. Καταλάβαμε, το ίδιο πιστεύαμε κι εμείς. Άλλη μια φορά αν το κάνετε, τότε θα δεν ξέρω κι εγώ. Τότε τι, Μάγια, θα κάνουμε κι εμείς το ίδιο. Εντάξει, κορίτσια, τώρα ήρθε η σειρά μας να κάνουμε ερωτήσεις. Για κρατήστε τα χαρτιά σας.
Κοριτσιά, για απαντήστε αυτή την ερώτηση. Μήπως θέλατε ποτέ να δείτε τους κοιλιακούς μας? Ναι ή όχι? Θέλαμε, ειλικρινά όμως. Είναι φυσιολογικό τώρα αυτό. Έχουν αγόρες στο δωμάτιό τους. Πρέπει να το πούμε στην coach Abby. Τα έχουν παρακάνει αυτές εκεί. Ναι, έχουν μεγάλο θράσος. Κοριτσιά, τι κάνετε εδώ πέρα? Δάσκαλε Μάη, και εσείς τι κάνετε εδώ πέρα? Πρέπει να είστε στο μπλε σπίτι. Βασικά, εγώ ψάχνω την coach Abby. Και εμείς την ψάχνουμε βασικά. Είναι okay τώρα όλα αυτά που γίνεται εδώ πέρα? Οι μπάνι έχουν μπασκετμπολίστες στο δωμάτιο. Πρέπει να είναι στο μπλε σπίτι, έχει στο δωμάτιο τον μπάνι. Τους μπασκετμπολίστες? Ναι, είναι εκεί μέσα. Πηγαίνετε να τους κανονίσετε τώρα αμέσως. Κοριτσιά, έλατε. Πάμε να βρούμε την προπονήτρια Abby. Και εκείνη σίγουρα θα ξέρει τι να κάνει με τα κορίτσια. Λοιπόν, να χαρούν λίγο οι μπάνι. Αχα. Μπάνι. Όχι. Φρόξ. Σας πιάσανε και θα σας φωνάξουν τώρα σε λιγάκι. Να κρεφτούμε στην τουαλέτα και να δούμε τους μπασκετμπολίστες να τους διώχνουν κλωτσίδων. Και να γελάμε με τις μπάνι. Αγόρια, πρέπει να φύγετε πηγόντως από εδώ. Μα πώς, αφού σίγουρα θα πετύχουμε την προπονήτρια Abby. Τότε κρυφτείτε. Abby, γεια! Μάικ, τι κάνεις εδώ και δεν είσαι στο μπλε σπίτι? Σε ψάχνα, Abby. Οι μπάνι έχουν τις μπασκετμπολίστες στο δωμάτιο. Τι εννοείς, τους μπασκετμπολίστες δεν κοιμούνται? Όχι, Abby, κάθονται εκεί πέρα και γελάνε. Αχ, αυτές οι μπάνι, λοιπόν πάμε να δούμε. Abby, πήγαινε χωρίς εμένα. Εσύ θα μιλήσεις τα κορίτσια και εγώ θα μιλήσω στους μπασκετμπολίστες στο σπίτι μας. Μάικ, να τους εξηγήσεις ότι δεν μπορούν να πηδάνε από το παράθυρο και να μπαίνουν στο ωραίο σπίτι όποια ώρα θέλουν, ε? Πώς κατάφερε να μπουν εδώ? Μάλλον από την πορτούλα του σκύλου. Κι εγώ από εκεί μπήκα. Θα κάνω πως κοιμάμαι. Κι εγώ. Σμάιλ! Σάκριψε το κεφάλι μου. Παιδιά, πίσω τις κουρτίνες γρήγορα. Τι, Σμάιλ? Είμαι κι εγώ μπάνι. Και εμείς που θα κρυφτούμε? Σπάμε εδώ πέρα, σαν να κοιμόμαστε. Κι εγώ είμαι ντεκόρ. Ναι ή όχι, μάλιστα. Νατ, Μάγια, δεν το πιστεύω ότι κοιμάστε. Ναι, ναι, φυσικά, ροχαλίζετε τώρα. Λοιπόν, για να δούμε το δωμάτιο. Μασκότ, κρύψε το χέρι σου, δεν φόρεσες γάντι. Ναι, ναι, μα γελούσατε και τώρα κοιμάστε. Κορίτσια, σηκωθείτε, τα ξέρω όλα. Αναρωτιέμαι, αν δύο μπάνι είναι εδώ πέρα και δύο είναι εκεί πέρα, ποια είναι η πέμπτη μπάνι? Γεια σου, προπονήτρια Abby, είμαι και εγώ μπάνι. Προπονήτρια Abby, συγγνώμη που έγινε αυτό. Μη μας μαλώσετε πολύ. Σμάιλ, γρήγορα στο μπλε σπίτι. Πού είναι τα άλλα αγόρια? Λοιπόν, παιδιά, ελάτε, βγείτε, μας βρήκανε. Αγόρια, πού μένετε? Στο μπλε σπίτι. Και αυτό ποιο σπίτι είναι? Ροζουλί. Οπότε τι κάνετε εδώ πέρα, γρήγορα στο μπλε σπίτι? Για μισό. Πώς μπήκατε εδώ μέσα, ήταν κλειστά όλα. Αυτό είναι το μικρό μας μυστικό. Ποτέ δεν θα το καταλάβετε, προπονήτρια Abby. Κορίτσια, λοιπόν. Coach Abby, ένα παιχνίδι παίζαμε, το ναι ή όχι? Αν δεν μας δίνανε τώρα, αμέσως θα φεύγανε από το σπίτι. Είδατε την ώρα? Και αύριο που έχουμε προπόνηση, θα κοιμάστε σαν τις μύγες. Εντάξει, Coach Abby, καταλάβαμε. Καληνύχτα, Coach Abby, είπαμε για ύπνο. Καληνύχτα, κορίτσια. Με απογοητεύσατε για άλλη μια φορά. Αναρωτιέμαι και η μασκότ. Η μασκότ είναι δεκόρ, μάλλον δεν τον είδε. Εντάξει, κοίτα, ας κοιμηθούμε. Παιδιά, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το κουδουνάκι και περιμένετε καινούρια cool επεισόδια. Τα λέμε σύντομα και γεια σας!